Και στο σημείο αυτό, έχω ξεκινήσει ήδη μια πολύ ζεστή συζήτηση με μια καλεσμένη που πολύ εκτιμώ και πολύ αγαπώ. Είναι η πρόεδρος του ΙΑΚΕ, είναι η Ελένη Μαράκη, η οποία έχει έρθει με χρώμα και με φωτεινό τρόπο για να μιλήσουμε για ωραία πράγματα και με αφορμή το 5ο συνέδριο το οποίο ετοιμαζόμαστε. Να καλησπέρα σε καλωσορίσω, να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι σήμερα κοντά μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπητή Ιωάννα. Μπορώ να σε αποκαλώ αγαπητή Ιωάννα, γιατί συνυπήρξαμε. Νιώθω πολύ οικία και πολύ ζεστά να ξέρεις μαζί σου. Ακριβώς, και άνθρωπος η εκπαίδευση σε είχε στην αγκαλιά της, σε κέρδισε τηλεόραση. Όμως μπορείς να προσφέρεις από κάθε πεδίο που βρίσκεσαι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω οικία, γιατί είναι σαν να είναι ένας δικός μου άνθρωπος και είναι σήμερα κοντά μου για να μιλήσουμε όμως και με αφορμή το συνέδριο. Και ένα συνέδριο το οποίο ετοιμαζόμαστε να. Όχι να καλωσορίσουμε, ετοιμαζόμαστε να συζητήσουμε και να αγγίξουμε πολλές πτυχές γύρω όμως από τον βασικό άξονα της διεπιστημονικότητας και της σημασίας της διεπιστημονικότητας σε όλους τους τομείς. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας, όταν λέμε διεπιστημονικότητα για τον κόσμο τώρα που μας παρακολουθεί, τι ακριβώς εννοούμε, πώς συνδιαλέγονται διαφορετικοί κλάδοι και με ωραίο τρόπο. Προκύπτει από ανάγκη, αναγκαίο, όχι κακό, αναγκαιότητα. Η λέξη είναι μεγάλη και σύνθετη, αλλά δεν είναι να φοβόμαστε, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ απλή. Μιλάμε για τη σύνδεση των επιστημών, τη διασύνδεση των επιστημών. Δηλαδή, σήμερα είναι και ανάγκη να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα από το πεδίο πολλών επιστημών, μέσα από το πεδίο πολλών επιστημών. Έχει αποδειχθεί ότι η τεχνολογία, η ανάπτυξη απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες, όμως θα πρέπει ο επιστήμονας, ο εξειδικευμένος, να έχει και γνώσεις από πολλά άλλα επιστημονικά πεδία. Για να μπορεί δηλαδή να έχει μια καθολική γνώση και να μπορεί να συμμετέχει σε ομάδες ερευνητικές, ομάδες οι οποίες έχουν να κάνουν με κατασκευή μεγάλων έργων. Είναι απαραίτητες οι γνώσεις από πολλά πεδία. Και δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό από αρχαιοτάτων χρόνων, από τον Πλάτωνα ακόμα και όχι μόνο. Ακριβώς, μιλούσε ο Πλάτωνας για σύνοψη αλλήλων μαθημάτων. Μιλούσαμε για τον καθολικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν και πρότυπο στην αναγέννηση. Στις αρχές του αιώνα, ο Ντιούι, ο οποίος και εμείς αγαπάμε πολύ στην εκπαίδευση, μιλούσε για την εκπαίδευση των παιδιών που δεν πρέπει να χωρίζεται σε πολλαπλούς και ξεχωριστούς κόσμους. Μιλάει για τον ενιαίο κόσμο. Για αυτό που πρέπει να έχει μια ολική προσέγγιση ο μαθητής και ο δάσκαλος, φυσικά. Οπότε σήμερα θεωρείται περισσότερο ανάγκη η συμμετοχή, η σύνδεση πολλών επιστημών, πολλών επιστημόνων για να μπορέσουν να δουλέψουν σε μεγάλα έργα. Να μπορέσουμε να δούμε, ας πούμε, τη γη. Δεν μπορεί να τη δει ένας επιστήμονας. Θα τη δει ο βιολόγος, θα τη δει ο γεωλόγος, θα τη δει ο γεωγράφος. Έχουμε λοιπόν πολλές επιστήμες οι οποίες πρέπει να δούνε σφαιρικά ένα αντικείμενο. Άρα το τμηματικό και το εξειδικευμένο και το εξατομικευμένο πολλές φορές που μπορεί να ίσχυε, αν συνδιαλεγεί όμορφα με άλλους τομείς και με άλλα αντικείμενα, τότε μπορεί να υπάρξει ένα καθολικό αποτέλεσμα, πιο σφαιρικό, πιο ολιστικό. Άρα και τελικά καλύτερο. Πολύ καλύτερο, γιατί το όφελος τελικά είναι όχι στο ίδιο το άτομο, στον ερευνητή, στον επιστήμονα, που είναι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι εξειδικευμένος, έχει όμως γνώσεις από πολλές επιστήμες, αλλά η μεγάλη ωφελημότητα είναι για την κοινωνία την ίδια. Η οποία το αποτέλεσμα που έχει να λάβει η κοινωνία είναι πολύ σημαντικότερο, γιατί λαμβάνει γνώσεις και αποτελέσματα ερευνητικά από όλες τις επιστήμες. Πρακτικά όμως, για να εφαρμοστεί αυτό και να υλοποιηθεί, δεν είναι και λιγάκι δύσκολο? Κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα τρία γράμματα στην ΑΒ που κάνουν τη λέξη συν, είναι πολύ σπουδαία. Και η ίδια η λεξούλα αυτή, η μικρή, είναι πολύ σημαντική. Όπου και αν τη βάλουμε, θα φέρει θετικό αποτέλεσμα. Οπότε η συνένωση, η σύνθεση, η συμμετοχή, η συνεργασία. Η συλλογή, η μπορούμε να λέμε όλο το βράδυ, έτσι, όλο το απόγευμα. Είναι όλες θετικές. Όπου υπάρχει συν, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει, κυριολεκτικά. Άρα λοιπόν η λέξη διεπιστημονικότητα δεν είναι δύσκολη να την κατανοήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι η διασύνδεση των επιστημών, η ένωσή τους, η συνεργασία τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ΙΑΚΕ, όταν πρώτο υπήρξε σαν σκέψη, σαν ιδέα, πριν να υλοποιηθεί και πριν να ξεκινήσει το τόσο πολύτιμο και σημαντικό και σπουδαίο έργο του, προέκυψε από τι? Από την ανάγκη, θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι αφουγκράζεστε τον παλμό της σύγχρονης κοινωνίας, τις ανάγκες,
είστε σε μια όχι άμεση απλά επικοινωνία ή δεν είστε σε παρατήρηση, είστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία. Και κάπως έτσι επιλέγονται κάθε φορά και τα θέματα των συνεδρίων για να φτάσουμε και στο πέμπτο συνέδριο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το ΙΑΚΕ ήταν μια ιδέα. Όπως όλες οι ιδέες γεννιούνται από κάποιους ανθρώπους. Μια ιδέα δική μας, μια ιδέα δική μας, η οποία όμως χρειάζεται και άλλους ανθρώπους για να προχωρήσει αυτή η ιδέα. Ελένη μου, συνοδοιπόρους. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκίνησε από μένα, από τον Μανώλη τον Μπελαδάκη. Η ιδέα αυτή όμως μοιράστηκε και με άλλους ανθρώπους. Μας αφουγκράστηκαν άλλοι άνθρωποι, την αγωνία μας, την διάθεσή μας να προσφέρουμε. Είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες. Είμαστε καθημερινά μέσα στην κοινωνία, μοιραζόμαστε τις αγωνίες τους. Και αυτή ήταν και η δική μας διάθεση να προσφέρουμε, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις αγωνίες. Έτσι λοιπόν, τώρα και 5 χρόνια, βρήκαμε αυτή τη δημιουργική έτσι, δραστηριότητα. Είμαστε δημιουργικά ανήσυχοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Είναι το 5ο έτος, το 5ο Διεθνές Συνέδριο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ξέρετε, τα θέματα δεν είναι τόσο το ποιο θέμα θα πάρεις, γιατί όλα είναι θέματα κοινωνικά, επιστημονικά, κοινωνικά. Δηλαδή ξεκινάμε από την επιστήμη, ξεκινάμε από την κοινωνία, πάμε στην επιστήμη και ξανά πίσω από την επιστήμη στην κοινωνία, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Οπότε το θέμα δεν είναι ο τίτλος του συνεδρίου. Το σημαντικότερο είναι, αγαπητή Ιωάννα, η αλληλεπίδραση. Αυτές τις μέρες, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, σε μια περιφερειακή πόλη, σε μια περιφέρεια μιας χώρας, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αλληλεπιδρούν, που έρχονται από πολλά μέρη του κόσμου, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, να συζητήσουν, να αναφερθούν στα αποτελέσματα των ερευνών τους για όλα αυτά τα θέματα, τις θεματικές οι οποίες αναπτύσσονται. Και είναι πάρα πολλές. Κάθε φορά, σε κάθε συνέδριο, είναι αυτή η επιστημονική συνάντηση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Ο κόσμος που, που τιμά κάθε χρόνο το συνέδριό μας, από εισηγητές μέχρι συνέδρους, είναι κάθε χρόνο και αυξανόμενος. Αυτό δείχνει ότι εμπιστεύονται πλέον την ποιοτική δουλειά, την προσπάθεια που κάνουν. Και αυτό είναι λοιπόν η μεγαλύτερη ικανοποίηση καταρχήν και κατά δεύτερον, για να συνδέσουμε αυτά τα συν που λέγαμε, προηγουμένως είπα ότι βρίσκεται συνοδοιπόρους και μάλιστα πολλαπλούς συνοδοιπόρους που φαντάζομαι ότι με τις μεγάλες συμμετοχές, ό,τι έχει να κάνει ιδίως με τους εισηγητές που τελικά καταφέρνουν όπως τώρα να συμμετάσχουν, πρέπει να κάνετε και μία διαλογή σε εισαγωγικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πρέπει κάποια στιγμή να κλείνουμε την πόρτα. Δηλαδή, όταν λέμε να κλείνουμε την πόρτα, ότι ξέρετε, οι Έλληνες έχουμε αυτό, το παράταση. Υπάρχει παράταση. Κάνουμε την ανακοίνωση, δίνουμε ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων. Αυτό όμως κάθε φορά μια παράταση, μια παράταση. Αν δεν σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε. Σταματήσαμε στους 400 ηγητές. Κόψε κάτι καλή κυρία. Δώσαμε, λοιπόν, σταματήσαμε στους 400 ηγητές. Θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στους 500, στους 600. Ξέρετε όμως ένα συνέδριο, όταν ολοκληρώνεται, την άλλη εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 7 του μήνα, αμέσως την επόμενη μέρα εμείς ξεκινάμε για την ολοκλήρωση πίσω από τη σκηνή, έτσι, των πρακτικών, των άρθρων που θα πρέπει να κατατεθούν, τη δουλειά που πρέπει να γίνει για το ίδιο συνέδριο και ξεκίνημα και προετοιμασία ξανά για το επόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτή την πόρτα μέχρι να θέλει κανείς να συμμετέχει. Βεβαίως είναι ελεύθερος. Ξεκινάμε την ανακοίνωση από τον Ιούνιο και φτάνουμε μέχρι Σεπτέμβριο που ξεκινάνε και καταθέτουν περιλήψεις. Όμως είναι υπέρ αρκετοί, 400 εισηγητές, πάνω από 400 εισηγήσεις, 450, 400 εισηγήσεις μάλλον και παραπάνω εισηγητές, έτσι. Και πάνω από 800 συνέδριους κάθε χρόνο. Είναι μια μεγάλη επιστημονική συνάντηση, η οποία μας αφήνει τεράστια ικανοποίηση, γιατί πραγματικά δείχνει την ποιότητα, ότι αυτή την ποιότητα εμπιστεύονται, τα θέματα που επιλέγουμε εμπιστεύονται, στα θέματα αυτά έχουν δουλέψει και μπορούν και προσφέρουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε ποιους απευθύνεστε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο που θα έρθει να παρακολουθήσει, σωστά? Ναι, είναι ελεύθερο. Καταρχήν, να αναφερθούμε στους ηγητές. Αναφερόμαστε σε πολλά επιστημονικά πεδία, όπως είπαμε. Οπότε έχουμε εισηγητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και από όλα τα επιστημονικά πεδία. Αν αναφερθούμε τώρα στο ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, είναι ελεύθερη είσοδος. Για όλο τον κόσμο μπορεί να συμμετέχει χωρίς να πληρώσει, να μπει στις 6 παράλληλες συνεδρίες που γίνονται συγχρόνως σε 6 αίθουσες. Σε ποιο χώρο? Στο ξενοδοχείο Galaxy την επόμενη εβδομάδα, στην 5 του μήνα, την Παρασκευή, ξεκινάμε το πρωί. Επίσημη έναρξη το βράδυ στις 7. Και συνεχίζονται το Σάββατο με συνεδρίες, συμπόσια, ολομέλειες, αναρτημένες ανακοινώσεις. Και παράλληλες εκδηλώσεις όμως και για τους επισκέπτες εδώ στο νησί. Γιατί και αυτό ήταν μια απέτηση, η οποία βλέπαμε ότι
το 80% των εισηγητών είναι από την άλλη Ελλάδα και όχι μόνο. Και από το εξωτερικό, όπως σας είπα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να δουν την πόλη μας. Πρώτα απ' όλα προσφέρουμε μια υπέροχη ξενάγηση κάθε χρόνο με την κυρία Αθηνά Σφακάκη, η οποία είναι η εθελόντρια και υποστηρίζει πάντα τις προσπάθειές μας να ξεναγήσει τον κόσμο που θέλει να δει την πόλη μας, το ιστορικό κέντρο, το αρχαιολογικό μουσείο. Και την επόμενη μέρα διοργανώνουμε μια εκδρομή, ένα περίπατο, μια βόλτα, μια ξενάγηση έξω από το, Ηράκλειο. Φέτο θα επισκεφθούμε τα Νόγια. Τα Νόγια και όχι μόνο, την Τίλισο. Θα κάνουμε μια βόλτα έτσι έξω από το Ηράκλειο. Και φυσικά αυτό, επειδή οι εισηγητές μας, όταν ερχόταν, προσπαθούσαν να βρουν χρόνο να βγουν έξω από το Ηράκλειο. Ναι. Τους το προσφέρουμε εμείς λοιπόν πια, οργανωμένο, ώστε να συνδέσουν την επίσκεψή τους, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, να συνδέσουν και με μια απόλαυση στα υπέροχα μέρη που έχουμε, να φάνε, να πιούνε. Να μην είναι ξέχαστη λοιπόν αυτή η εμπειρία. Και τώρα καταλαβαίνετε γιατί και μεγάλη μεταξύ των άλλων ανταπόκριση έχει. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους που σε αγκαλιάζουν κυριολεκτικά και ανοίγουν το σπίτι τους και σε υποδέχονται στον τόπο τους, τότε νομίζω ότι όντως είναι και ένας πόλος έλξης και με διαφορετική σημασία. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Αυτό που ήθελα όμως να πω είναι να ευχαριστήσω και τον Όμιλο Crete TV, γιατί είναι αργός αυτή την προσπάθεια. Μας υποστηρίζει, αναδεικνύει την σημαντικότητα του συνεδρίου με τις συζητήσεις, με τα ρεπορτάζ, με τις ομιλίες. Πολύ σημαντικό για εμάς. Αλλά το ότι στην πόλη μας αυτές τις μέρες υπάρχει αυτή η διασύνδεση, αυτή η αλληλεπίδραση, αυτή η συνάντηση, αυξάνουμε και τον τουρισμό, να το πούμε έτσι, αλλά τον ποιοτικό, επιστημονικό τουρισμό, θα ήθελα να πω. Πώς νιώθεις, πριν σε αποχαιρετήσω, αφού όμως πρώτα σε ευχαριστήσω, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις στη φάση αυτή που είμαστε μια ανάσα πριν πραγματοποιηθεί το συνέδριο, γιατί καταλαβαίνω ότι ήδη στο μυαλό σας υπάρχει και όλο αυτό για το επόμενο. Φοβερό. Χαρά στη δύναμή σου, Ελένη μου, και σε όλη την ομάδα φυσικά. Αγαπητή Ιωάννα, θέλω να πω ότι τώρα πια το άγχος έχει φτάσει στο. Δηλαδή δεν έχουμε άγχος, γιατί τα έχουμε όλα έτοιμα. Έτσι το άγχος ξεκινάει με την ολοκλήρωση του συνεδρίου και το ξεκίνημα του άλλου. Αρχίζουμε να οργανώνουμε και να λέμε τι πρέπει να γίνει μέχρι το επόμενο. Οπότε όλα έχουν τακτοποιηθεί πλέον. Είμαστε τώρα έτοιμοι. Το άγχος για μένα είναι πάντα πριν ανοίξει μια πόρτα. Όταν ανοίξει, μπαίνω μέσα και προχωράω. Έτσι έχω μάθει. Οπότε τώρα πια έχουμε οργανώσει τα πάντα, από την κάθε λεπτομέρεια, τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Πιστεύω να πάνε όλα καλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια και να προσφέρουμε στον κόσμο που έρχεται την ικανοποίηση ότι συμμετείχαν σε ένα αξιόλογο συνέδριο, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο σε όλους όμως και χαίρομαι πάρα πολύ όταν και μέσα από την εκπομπή μου έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω στον κόσμο και να γνωρίσουν σίγουρα ανθρώπους οι οποίοι όντως κάνουν με αξιοπρέπεια και με υπευθυνότητα τόσο σημαντικές δράσεις και ανεβάζουν, αν θέλετε, και τον πύχη λίγο υψηλότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι πάντοτε να είστε έτσι τόσο ανήσυχα δημιουργικοί και πολυπράγμονες και φυσικά. Να σου πω ότι χάρηκα πολύ, πραγματικά πολύ, που σε ξαναείδα και από κοντά. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητή Ιωάννα, και εύχομαι πάντα επιτυχία σε αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ.